διαμορφώνουν φορολογική κοινωνικού χαρακτήρα συνείδηση. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Σε αυτό το ζήτημα εγώ εντάσσω τα μέτρα για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής. Και ήθελα να πω, προϋποθέσεις. Θα ήθελα να πω μόνο για τις τριγωνικές συναλλαγές. Πριν πείτε για τις τριγωνικές συναλλαγές, θα πρέπει να πούμε το εξής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε έναν άλλο Έλληνα πολίτη του οποίου έχει μειωθεί κατά πολύ φοροδοτική ικανότητα, η καταναλωτική δυνατότητα, υποφέρει, δεν έχει να φάει, με 1000 βάσανα τα φέρνει βόλτα, μια κατηγορία πολιτών, όχι όλοι, ένα μεγάλο ποσοστό. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι όταν του μιλάμε για φοροδιαφυγή, ξέρετε τι σας λέει. Τι λέτε ρε. Όταν εγώ έχω να δώσω ένα κομμάτι ψωμί να φάει το παιδί μου και χωρίς απόδειξη το πάρω. Έτσι. Και θα το κάνετε κι εσείς. Λέω εγώ. Γιατί εδώ βγαίνει ο κύριος Χαρδούβελης και λέει ότι για να υπερασπιστεί το μέλλον των παιδιών του έβγαλε τα λεφτά στο εξωτερικό. Α, τώρα μου δίνετε και μια άλλη ευκαιρία. Ο άλλος λοιπόν ο οποίος δεν έχει να φάει, λέμε να αποκτήσει ψώνη και καλά ρε, φορολογική συνείδηση και λέει. Δώσε μου τη δυνατότητα να ζήσω με αξιοπρέπεια. Δώσε μου τη δυνατότητα να μπορώ να πληρώνω τους φόρους μου. Να μπορώ να πληρώνω τα έξοδα για την οικογένειά μου και θα είμαι συνεπής. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν υπήρξε συνεπής ακόμα και όταν είχε. Έχεις δίκιο σε αυτό, Μαριά. Έτσι, να το λέω. Έχεις δίκιο. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν είχαμε. Αλλά ξέρεις και την πατήσανε αυτοί που ήταν συνεπείς. Καλά, αυτό είναι ρωστό. Και το να αναγνωρίσουμε όλοι εδώ στο τραπέζι ότι ένα κομμάτι της φοροδιαφυγής είναι συμπλήρωση εισοδήματος για τις εντάξει, το αναγνωρίζουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην το δικαιολογήσουμε. Όχι. Αλλά να πάρουμε μέτρα. Να πάρουμε μέτρα ώστε να λύσουν. Να λύσουμε το βιοποριστικό το πραγματικό μας πρόβλημα. Αν νομίζουμε ότι με την ένταση. Είναι ακριβώς το τέταρτο πράγμα. Που είναι τα μέτρα αλλαγής του φορολογικού συστήματος που να έχει κατά κύριο λόγο ανταποδοτικό χαρακτήρα. Έτσι, αυτό είναι το με βασικό. Τις τριγωνικές συναλλαγές. Αφήστε με να το υπάρχει πω, και το άλλο, θα σκάσω σε θα σχέση πείτε, με αυτό. Θα το πείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όπως ξέρουν όσοι ασχολούνται είτε με τις τριγωνικές συναλλαγές είτε με τις ενδοομιλικές συναλλαγές, σε κάθε μεγάλη εταιρεία υπάρχει ένας άνθρωπος ή ακόμα και μια επιτροπή η οποία κοιτάει κάθε τόσο το φόρο. Και οι συναλλαγές γίνονται με βάση, μπορεί να είναι τρεις εταιρείες, να είναι στην Ελλάδα και να παίζει ο φοροτεχνικός, ο λογιστής, ο οικονομικός σύμβουλος με τους φόρους. Έχω δουλέψει μόνο με αυτό. Δηλαδή σε σχέση με το προμήθειες κτλ. Δεύτερο, για συναλλαγές συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Ξέρουμε τη διαδικασία, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιος να δουλεύει σε μία εταιρεία και να είναι γραμμένο σε άλλη εταιρεία. Ξέρουμε τη διαδικασία των ενοικιαζόμενων εργαζομένων, τα οποία οι άνθρωποι άλλο εγγράφεται ότι παίρνουν και άλλο παίρνουν στην πραγματικότητα. Αυτό γίνεται παρανόμως. Και ξέρουμε και τη διαδικασία, ξέρετε κάτι, νομοτύπος γίνεται. Νομοτύπος, μια χαρά νομοτύπος. Νομοτύπος αναγράφεται και άλλο να παίρνεις, νομοτύπος, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω υπόψη μου, για να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, έχω υπόψη μου ότι σε μεγάλη εταιρεία είπανε από αύριο 751 ευρώ όλοι. Αλλά θα υπογράφετε για 751 ευρώ και θα παίρνετε 400 ή αυτά που παίρνετε. Αυτά γίνονται στην ζούγκλα την οποία εμείς έχουμε κληθεί το θέμα είναι ότι ναι, προσπαθούμε να βάλουμε σε μια τάξη. Βάλετε χέρι σε αυτή τη ζούγκλα. Μα αυτή είναι η διαδικασία. Γιατί είναι μεγάλα ψάρια, και δεν εδώ, είναι τα μικρά ξέρετε, ψάρια όταν έλεγα προηγούμενα ότι θα έχουμε τέτοια. Δεν είναι μικρά ψάρια. Για να λύσουμε αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, θέλουμε ένα μεγαλύτερο, πιο έμπιστο, πλήρως έντιμο, μάλιστα. Δεν βελεύω τίποτα, ελεγκτικό θέλω μηχανισμό. Όταν μου πάω εγώ εκεί πέρα και μου πει ο κύριος Σόιμπλε, προσέξτε, θα μου πει, α, αυτό μου διαμορφώνει νέο έξοδο, νέο δημοσιονομικό κενό. Και εγώ θα του λέω, μου διαμορφώνει όμως αυτό το νέο έξοδο και ένα πολύ μεγαλύτερο έσοδο. Όπως είναι το ζήτημα των πληστηριασμών, ξέρω τι θα μου πούνε. Ξέρω το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μάλιστα. Αυτό όμως που θα κερδίσω και αυτή η μάχη. Θα γίνεται και σε τεχνικό επίπεδο, αλλά μην είναι καθολία. Θέλω να πάω στον κύριο Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, εάν είναι έτσι εσείς, γιατί δεν το κάνατε. Και μάλιστα όχι μόνο δεν το κάνατε. Καταγγέλθηκε ότι δεν το κάνατε και ότι ο νόμος αυτός δεν ψηφίστηκε. Ποιος νόμος? Για τις τριγωνικές συναλλαγές. Και ξέρετε ποιος το κατήγγειλε, ο κύριος Σούρλας. Και μάλιστα ο κύριος Σούρλας το κατήγγειλε με ονοματεπώνυμο και με ποσά. Είπε και τι λεφτά χάθηκαν. Για δισεκατομμύρια. Για δισεκατομμύρια. Ένα 200. Ένα 200. Ότι στο νόμο που πέρασε. Για να μας απαντήσει. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Μα αυτό κατήγγειλε ο κύριος Σούρλας. Γιατί δεν το κάνατε. Υπήρχαν παλιά δύο νόμοι.
Ένας νόμος που ήταν, είχε την ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης και ένας νόμος του 9 αργότερα του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό το 2013 διορθώθηκε και πλέον είναι αρμόδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σωστά. Πρόστιμα έχουν κατά καιρούς μπει. Να σας πω, δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω. Η Philips έχει φάει πρόστιμο. Η Cadbury με τις σοκολάτες έχει φάει διαγραφή. Πρόστιμο. Όχι, όχι. Και μπει και όχι, διαγραφή. Όχι. Με νόμο. Όχι, κύριε Βίτσα. Όχι, κύριε Βίτσα. Έχουν επιβληθεί. Philips, έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα και είναι πολύ συγκεκριμένα, σας είπα, και τα ονόματα των εταιριών, γιατί υπάρχει μια μυθολογία. Ωστόσο, πρέπει να ξέρετε το εξής και να το ξέρετε κι εσείς, κύριε Βίτσα. Δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Καταρχήν, το νομικό πλαίσιο υπάρχει και κατά την άποψή μου είναι επαρκές. Το ζήτημα είναι η εφαρμογή. Είναι δύσκολη η ιστορία, διότι αυτές οι εταιρείες συνεργάζονται με τις μεγάλες λογιστικές εταιρείες. Οι υποθέσεις είναι πολύπλοκες τεχνικώς και για να το αποδείξεις πρέπει να κάνεις μια τεράστια προσπάθεια διασταυρώσεων που δεν είναι εξορισμού εύκολη ούτε εδώ ούτε αλλού. Επομένως, νομίζω ότι έχετε πολύ ψηλές προσδοκίες από αυτό το πράγμα, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά επειδή το έχω παρακολουθήσει, δεν ήμουν αρμόδιος, ήταν του Υπουργείου Οικονομικών, ξαναλέω, αλλά το έχω παρακολουθήσει, καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση το λέει μαζί με κάποια άλλα ευχάριστα σε αυτή τη φάση. Τις 6 μεταρρυθμίσεις του κυρίου Βαρουφάκη που γίνανε 10 έχουν την αντίστροφη πορεία με τους Ευαγγελιστές, οι οποίοι ήταν 4 όπως ξέρουμε, εκ των οποίων 3, εκ των οποίων 2, εκ των οποίων ο Ματθαίος. Τώρα εδώ πάμε 6, 10 κτλ. Δεν ξέρετε τις, καλά τους πέρα από τις... Εάν ένας αριστερός μου διδάξει θρησκευτικά. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο αποφασίστηκε ότι είναι 4. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής και το θεωρώ σημαντικό. Εντάξει, είναι όλα αυτά που λέμε για τις τριγωνικές συναλλαγές και για τις λοταρίες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εδώ το mail Βαρουφάκη προβλέπει συγκεκριμένα ότι μέχρι το τέλος Απριλίου σε πρώτη φάση και μέχρι το τέλος Ιουνίου σε δεύτερη φάση όλα που γράφονται εκεί, που αναγράφονται εκεί θα γίνουν. Και μέσα σε αυτά είναι οι αυξήσεις του ΦΠΑ, είναι οι περικοπές των πρόωρων συντάξεων, είναι οι ιδιωτικοποιήσεις, είναι όσα μέτρα χρειαστεί για τα πλεόνασμα. Αυτά είναι στο mail Βαρουφάκη. Για πείτε μου ποιο σημείο. Και με τη βοήθεια του Θεού για να ξαναγυρίσουμε στα θρησκευτικά. Αφήστε να μιλήσω, κύριε Βίτσα, τόση ώρα. Δεν διέκοψα ούτε ένα δευτερόλεπτο. Μέχρι το τέλος Απριλίου θα είμαστε εδώ. Και μέχρι το τέλος Ιουνίου θα είμαστε εδώ και εγώ θα έχω δίκιο τότε. Διότι όλα αυτά τα μέτρα για το ΦΠΑ, τις πρόορες συντάξεις και τις ιδιωτικοποιήσεις ή θα κληθείτε να τα λάβετε ή αν δεν τα λάβετε η χώρα θα μείνει απορρευστό, κύριε Βίτσα. Και σημειώστε το και τα ξαναλέμε τότε. Τι θα κάνετε μια διαφορά και να μιλήσει. Ουσιαστική διαφορά. Όταν φτάνετε στην λογική είναι δύσκολα τα πράγματα. Η επόμενη απάντηση σας είναι, άρα είναι δύσκολο. Μέσα στην ψυχούλα σας, άρα πάμε να το λύσουμε. Μέσα στην ψυχούλα σας το ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, 30 δευτερόλεπτα κλείνω. Σας παρακαλώ, δεν πρόκειται. Έτσι λέτε και δυο σας. Ολοκλίνετε. Μισό λεπτάκι. Επειδή το ξέρουν μέσα τους ότι έχουν αυτή την ανηφόρα, γι' αυτό το λόγο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ 92 υπερψήφισαν και 68 καταψήφισαν. Τη συμφωνία. Γιατί την καταψήφισαν, γιατί ακριβώς υπάρχουν όλα αυτά. Και το ξέρουν, και ξέρουν ότι θα φύγουν από την προεκλογική. Κύριε Χατζηδάκη, παρακαλώ. Κύριε Χαϊκάλη, ακούστε. Τι λέει ο κόσμος, θα σας φέρω όσα τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει δίκαιη φορολόγηση. Σωστό. Να πληρώσουν επιτέλους εκείνοι οι οποίοι δεν πλήρωναν. Σωστό. Να ελαφρύνουμε εκείνες τις ομάδες, τις κοινωνικές, οι οποίες πλήρωναν πολύ περισσότερο από αυτό που θα έπρεπε να πληρώσουν. Έτσι είναι. Έτσι. Να βρουν δουλειά 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Καλά, αυτό να μπορέσουν αυτό να ζήσουν άμεσα, έτσι. Έτσι. Αυτό να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Αυτό θα μας λέει ο κόσμος. Έτσι, πολύ ορθό. Να μην λέμε λαϊκισμό. Αυτοί σας ψήφισαν. Όχι, λέω ποιοι σας ψήφισαν. Περιγράφω, εγώ δεν λέω ότι αύριο μπορεί να το κάνετε. Είναι ένας κόσμος που το ζητάει, είτε ψήφισε είτε ψήφισε. Άρα λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθείτε. Έτσι σωστό. Είναι. Πρώτον λοιπόν αυτό που είπα και με τον κύριο Μουζάκη, ότι σε αυτά ταιριάζουμε απόλυτα, είναι και δικές μου θέσεις και το έχω πει και επανειλημμένως αυτό για το θέμα του φορολογικού. Το οποίο φορολογικό έχουμε πει τουλάχιστον οι ανεξάρτητοι, τώρα από ότι η κυβέρνηση δεν έχει σημασία. Εμείς λέμε τις θέσεις μας. Ότι ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι.